Ωραία. Ακούμε. Okay. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτή την περίοδο που διανύουμε ότι η κουβέντα για την νεολαία, για την παρέμβαση στην νεολαία, για το πώς θα αναταθεί ένα κλίμα στην νεολαία, για το πώς θα συζητηθεί μια παρέμβαση ειδικά στους νέους εργαζομένους, όλα εκείνα τα παιδιά που βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας κτλ. Είναι πιο μεγάλη, πιο έντονη και μέσα στην για την αριστερά, αλλά νομίζω, όντως με βάση ένα προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι αντανακλά και μια, ένα αντινόμενο άγχος γύρω από αυτή την κουβέντα και εκτός αριστεράς. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι νομίζω ότι και τα μάτια του ίδιου του συστήματος, με έναν τρόπο των συστημικών δυνάμεων, είναι αυτή τη στιγμή γύρω από την νεολαία. Αναρωτιούνται για το πώς η νεολαία της Ευρώπης, πώς η νεολαία της Ελλάδας ζει, αν την παλεύει με την πολιτική αυτή που ασκείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν όχι, αν είναι θυμωμένη, αν είναι οργισμένη, αν έχει αποδεχτεί αυτή την πολιτική, αν δεν την έχει αποδεχτεί, αν είναι πρόθυμη να αντισταθεί, να εξεγευθεί απέναντί της κτλ. Αυτό νομίζω πρέπει να μας κάνει να βάλουμε δύο κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα για αρχή. Το πρώτο είναι ότι το σύστημα ανησυχεί για τα αποτελέσματα της πολιτικής του αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σίγουρο. Το ενδιαφέρει και σφιγμομετρεί πώς προσλαμβάνεται αυτή η πολιτική, αν έχει αντίκτυπο στους νέους, σε αυτόν τον ευαίσθητο παλμογράφο, όπως έχουν πει και άλλοι σύντροφοι κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι όντως αυτό υπογραμμίζει από μόνο του, de facto δηλαδή, το ότι υπάρχει ζήτημα ειδική συζήτηση για την νεολαία. Πριν προχωρήσουμε βέβαια στο να πούμε ότι ποια είναι η βασική εκτίμηση για τις τάσεις αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία που συγκροτεί κάτι το οποίο διαφορετικό σε σχέση με την νεολαία και άρα κάτι διαφορετικό πρέπει να πει αριστερά. Νομίζω ότι για μας τουλάχιστον μπαίνει ένα ζήτημα ως προς τη θεωρητική πολιτική προσέγγιση αυτής της κουβέντας, το πώς εμείς πάμε να μιλήσουμε για την νεολαία, πώς μπορεί να εννοήσουμε εμείς μια νέα απέθυνση στην νεολαία, τι είναι για μας η νεολαία, ποια είναι η νεολαία σήμερα, είναι σημαντικό και αυτό, και άρα ποιο μπορεί να είναι και το κίνημά της, το λεγόμενο κίνημα της νεολαίας. Υπ' αυτή την έννοια, όχι μόνο με όρους θεωρητικής συνέπειας, αλλά και επειδή κάποια αναλυτικά πράγματα, κάποια αναλυτικά εργαλεία χρησιμεύουν, νομίζω, και στο πώς θα πας να πεις ότι θα παρέμβω κάπως διαφορετικά και διακριτά και ενιαία στον χώρο της νεολαίας κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ειδικές παραμέτρους που διαμορφώνουν αυτή την κοινότητα, την αίσθηση της κοινότητας μέσα στη νέα γενιά. Και δίνουν και σε εμάς την ευκαιρία να μιλήσουμε και να κάνουμε παρέμβαση με όρους γενιάς. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι όταν μιλάμε για νεολαία, μιλάμε καταρχήν για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συναθροίζονται από πολύ νωρίς την ηλικία τους μέσα σε μαζικούς χώρους. Αυτό είναι μέσα στον καπιταλισμό η εκπαίδευση, είναι το σχολείο, είναι το πανεπιστήμιο, είναι ο στρατός, μετά έρχεται και ο χώρος εργασίας κτλ. Μπαίνουν από μικρή σε μια διαδικασία να αντισταθούν σε διάφορες πειθαρχικές εξουσίες. Είναι αυτή του καθηγητή, του δασκάλου στο σχολείο, είναι αυτή του γονιού. Υπό αυτή την έννοια συγκρούονται. Έτσι. Και όλοι μας συγκρουστήκαμε κάποια στιγμή και κάπως κτλ. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει αυτή η αντίδραση, αν το θέλετε, σε έναν τρόπο με τον οποίο το ίδιο το σύστημα πάει να σε βάλει σε μια διαδικασία να γίνεις παραγωγικός για το ίδιο, να σε εντάξει με έναν τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που καθορίζει όλη την κατηγορία της νεολαίας. Μια διαρκή διαδικασία ένταξης. Να ενταχθείς, να μπεις μέσα στο ρανάζι. Σε όλη αυτή τη διάρκεια υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία επιπροσδιορίζουν κάποια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας. Η διαρκής, ας πούμε, εξάρτηση που υπάρχει από τον γονιακό δεσμό, από το σπίτι, από την οικογένεια. Η ιδιαίτερη τρόπη επικοινωνίας της νέας γενιάς, που λέμε ότι η νέα γενιά τα λέει αλλιώς, μιλάει αλλιώς, συνεννοείται κτλ., που υπογραμμίζει το πώς τα τεχνολογικά μεγαλύματα της εποχής της έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση, η πολιτιστική ηγεμονία της εποχής της έχει διαμορφώσει μια κατάσταση, έξω από την οποία είναι δύσκολο να μιλήσει αυτή η γενιά ή να της μιλήσεις ακόμα καλύτερα. Κτλ. Από αυτή την έννοια, νομίζω ότι ένα κίνημα νεολαίας, η συζήτηση μόνο για ένα κίνημα νεολαίας ήταν ποτέ μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με έναν ηλικιακό διαχωρισμό, ένα κίνημα junior, να το πω έτσι. Αλλά έχει να κάνει με αυτή την ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία, με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μαζικής συνάθλησης, των κοινών υλικών συμφερόντων που μπορεί προοπτικά να υπάρχουν μέσα σε χώρους μαζικής συνάθλησης, μιας πρωτόλιας αντισυστημικότητας που πηγάζει από την πηγαία και καμιά φορά αυθόρμητη σύγκρουση με διάφορους πειθαρχικούς μηχανισμούς και μικροεξουσίες, ένα κοινό τρόπο επικοινωνίας στο μεταξύ της κτλ. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πιάσουμε και μια άλλη πλευρά πριν προχωρήσουμε στα πιο της εποχής μας,
και στα πιο συγκυριακά, την πλευρά του ότι η νεολαία μπορεί να είναι και ένα τοπίο αντιθέσεων. Και αυτό μπορεί να το πιάσει κανείς, ας πούμε, και από μένα τον ίδιο, το πάνελ, την υπόλοιπη νεολαία, τι σχέση μπορεί να έχει ένας ασκούμενος δικηγόρος με ένα delivery, με ένα παιδί που δουλεύει από τα 16, στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι όντως η νεολαία είναι ένα κοινωνικό ψηφιδωτό, είναι ένα πεδίο αντιθέσεων, υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές φιγούρες, διαφορετικές ταξικές καταγωγές, διαφορετικές ταξικές προοπτικές ενδεχομένως σε κάποιους βαθμούς, αλλά και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο για να προχωρήσουμε πρέπει να πούμε δύο σημαντικά πράγματα για μένα. Το πώς μπορεί να είναι διαφορετικό στη συζήτηση της νεολαίας, το κατά πόσο αυτές οι αντιθέσεις μπορεί να παίρνουν την πιο ανοιχτή ανταγωνιστική τους μορφή ή να βρίσκονται, ας πούμε, σε μια σχετική ύπνωση που να μπορούν να επιτρέπουν το συγχρονισμό και την σύμπλευση, ας πούμε, διαφόρων κομματιών σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. Και το δεύτερο βέβαια είναι ότι εννοείται ότι μια ενιαιότητα στον χώρο της νεολαίας, υλική, διεκδικητική, δεν είναι πάντοτε, ας πούμε, υπάρχουσα, μπορεί να είναι το ζητούμενο και μπορεί να μην υπάρχει και κάθε φορά. Δηλαδή, είναι κλασικό παράδειγμα, πρόσφατο τέλος, το ζήτημα του ασφαλιστικού από τη μία, το ζήτημα του φορολογικού από την άλλη. Δηλαδή, το πώς στο ζήτημα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου μπορούσες πολύ πιο εύκολα να πιάσεις κουβέντα με την νεολαία, ας πούμε, την απόφαση των ΑΕΗ, των διάφορων κλάδων του ελεύθερου επαγγέλματος κτλ. Αντίστοιχα, στη μείωση του αφορολόγητου, τροποποιείται αυτή η κατάσταση και μπορείς να μιλήσεις πολύ πιο άνετα με ένα άλλο κομμάτι της νεολαίας, το οποίο έχει άλλες προσλαμβάνουσες, έχει τα πάλες διαδρομές, δουλεύει διαφορετικά, δεν έχει πάει πανεπιστήμιο ενδεχομένως κτλ. Και πολύ πιο δύσκολα με ένα άλλο. Ωστόσο, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη συγκυρία, και εδώ μπαίνουμε λίγο στα πιο της εποχής μας και στις παρατηρήσεις και στις εκτιμήσεις που έχουν να κάνουν πιο πολύ μετά της εποχής μας, είναι ακριβώς ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο η μνημονιακή πολιτική έχει επινεργήσει στο σύνολο των κομματιών της νεολαίας, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή από τον νέο επιστήμονα, δηλαδή τον απόφοιτο του ΑΕΗ, μέχρι και τον μισθωτός απασχολούμενο μετά το Λύκειο κτλ., έτσι ώστε να έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου οι επιμέρους καθημερινότητες, οι επιμέρους πραγματικότητες, προφανώς να μην είναι ταυτόσιμες και ποτέ δεν θα είναι, αλλά στην κοινή αθλειότητα που υπάρχει μέσα στο πλαίσιο της φτώχειας, ανεργίας, μνημονιακής πολιτικής, να είναι πολύ πιο συγκλίνουσες από ό,τι σε ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα και άρα να δημιουργούν άλλες δυνατότητες για απέκτηση με όρους γενιάς, άλλες δυνατότητες για συγκρότηση ενός ενιαίου κινήματος νεολαίας κτλ. Μέσα σε μια γενικότερη αίσθηση ότι, κοιτάξτε να δείτε, λιγότερο ή περισσότερο βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Και για να το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ότι έχει μια σημασία να δούμε ποια είναι κάποια χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής, δηλαδή της περίοδου που διανύουμε, που πραγματικά διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή την ελληνική νεολαία και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση, ειδικά για την ελληνική νεολαία αυτή τη στιγμή, για το τι πιστεύει, για την πολιτική που ασκείται κτλ. Που τη διαμορφώνουν με όρους ορολογιακής βόμβας, πραγματικά για τα επόμενα χρόνια. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση συμπίεση των αποδοχών σε ένα πρώτο στάδιο, αυτό που λέμε για τη γενιά των 300, το πολύ λιγότερο ευρώ, αν δεν πρόκειται για πλήρη απασχόληση κτλ. Την ίδια στιγμή υπάρχει η αύξηση του κόστου διαβίωσης. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά καλείσαι να περάσει ένα διάστημα, ας πούμε, ξοδεύοντας πολύ περισσότερα. Λόγω της λιτότητας, υποχώρησης του κοινωνικού κράτους, του κοινωνικού παραγωγού, της αυξημένης φορολογίας κτλ. Επεκτείνεται οι μορφές μερικής απασχόλησης και υποαπασχόλησης. Μελέτες δείχνουν και από την Εργάνη ότι υπάρχει σταθερό πλέον ποσοστό στις νέες προσλήψεις 60-40 υπέρ της μερικής απασχόλησης σε βάρος της πλήρους. Η βοήθεια από το σπίτι μειώνεται όλο και περισσότερο. Μαθηματικά να κάνει κάποιος να καταλάβει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι ανάμεσά μας νέοι, οι οποίοι με αυτές τις αποδοχές που έχουν, αν δεν είχαν και μια βοήθεια από το σπίτι, μπορούσαν να ζουν με τα βασικά. Όταν το επόμενο διάστημα, με τη μείωση του φορολογίου, με τις περικοπές μισθών και συντάξεων, και αυτό το πράγμα θα υποχωρήσει, γιατί θα υποχωρήσει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μείγμα το οποίο συγκροτείται πραγματικά με όρους ορολογικής βόμβας. Και το θέμα είναι στα χέρια ποιον θα σκάσει. Την ίδια στιγμή, επειδή ακριβώς υπάρχει πάρα πολύ το άγχος για το τι λέει πια αυτή η νέα γενιά κτλ., υπάρχουν και κάποιες πολιτικές μετρήσεις. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί δείκτες που να πάρουμε υπόψη μας. Σύμφωνα με. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., συγκεκριμένα για την Ελλάδα, 30% των νέων αυτή τη στιγμή σου λέει ότι πρέπει να βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 60% σου λέει ότι πρέπει να επιστρέψουν πολλές εξουσίες πίσω
στο κομμάτι του ελληνικού κοινοβουλίου, της ελληνικής κυβέρνησης, ότι έχουν εκχωρηθεί. 90% σου λέει ότι κάνω κριτική στην κυβέρνηση. 7 στους 10 θα συμμετείχαν σε εξέγερση εναντίον της. Παράλληλα, 90% όμως λένε απογοητευμένοι. Από αυτό και από αυτό, μάλλον πρέπει να βάλουμε κάποια συμπεράσματα εδώ παρακάτω. Και το πρώτο είναι σίγουρα ότι συνεχίζει ανεξάρτητα από το ότι από το αν υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης, κινηματικής ύφεσης, είναι ένας κίνδυνος κλεισίματος, ας πούμε, του ρήγματος πραγματικός. Αλλά συνεχίζει να υπάρχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια βαθιά κρίση ενός κοινωνικού σχεδίου. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κατάσταση μέσα στην κοινωνία όπου ειδικά η νεολαία να λέει ότι βλέπω φως στην άκρη του τούνελ από αυτή την πολιτική και άρα στρατεύομαι ενεργητικά στη βάση ενός πολιτικού σχεδίου διεξόδου από την πλευρά της αστικής τάξης αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο προφανώς είναι ότι υπογραμμίζεται μια τραγική ανεπάρκεια από τις δυνάμεις που δεν μπορούσαν να οργανώσουν την απογοήτευση και αυτό το θυμό. Και εδώ πέρα, για να μην χρονοτριβώ, νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να κατευθυνθεί και σε ονομαστικούς στόχους. Νομίζω ότι οι ονομαστικοί στόχοι που έχουμε απέναντί μας και σε σχέση με την εργαζόμενη νέα γενιά δεν είναι καν των τελευταίων δύο μνημονίων. Νομίζω ότι, και γι' αυτό μάλλον έγινε ό,τι έγινε στο 10 Φλεβάρι, το βαθύ μνημονιακό στίγμα στην νεανική καθημερινότητα του σήμερα μπήκε το 2012 με το δεύτερο μνημόνιο. Και το τι τραγικές αλλαγές έφερε αυτό το πράγμα στο κομμάτι των εργασιακών, τα απόνερα των οποίων είναι που διαμορφώνουν αυτή την τραγική κατάσταση σήμερα. Θα μπορούσα να αναφέρω και ονομαστικά κάποιες, αλλά μάλλον θα προχωρήσω παρακάτω. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές. Είναι σαφές από το πόσο θυμός υπάρχει, πόση οργή υπάρχει, αλλά και παράλληλα πόση απογοήτευση. Και παράλληλα πόση συνεννοία. Αυτό υπογραμμίζεται από την πλευρά μας το συγκεκριμένο καθήκον. Θα προσπαθήσω να το θέσω σε 6 σημεία όσον αφορά μια κίνηση ανασυγκρότησης στον χώρο της νέας γενιάς. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση αυτή τη στιγμή, είτε αφορά τα εργασιακά, είτε αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, είναι αντίρρητο μάλλον, πρέπει να συνδέεται υπάλληλοι για μια καλύτερη ζωή από αύριο με μια συνεπή κριτική ανάδειξη της αναγκαιότητας της ρήξης με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση την ονέκτη της εκάστοτε κυβερνήσεις. Και αυτό είναι σαφές. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι πρέπει να δούμε πού στοχευμένα θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση στο κομμάτι της νεανικής, ας πούμε, εργασίας που είναι πιο επισφαλής κτλ. Ειδικά για τις δικές μας δυνάμεις και το πώς μπορούν να ενεργήσουν σε επαγγέλματα που λαμβάνουν χώρα και μέσα στις πόλεις πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι κλάδοι όπως αυτός του επισκεπτισμού, κλάδοι όπως αυτός του λιανικού εμπορίου, που αποσπούν μεγάλο ποσοστό της μισθωτής απασχόλησης, είναι τεράστιο σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς. Είναι της τάξης του 10 και του 13% όταν οι υπόλοιποι είναι από 5%. Που έχουν τεράστια, για κάποιο λόγο, μαζικοποίηση και μέσα στο φόντο των μνημονίων και της κρίσης. Έχουν αυξημένες θέσεις απασχόλησης κατά 50 και 60.000 από το 10 μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με άλλους κλάδους. Και απασχολούν μάλλον πάρα πολύ νέο κόσμο με πάρα πολύ επισφαλείς όρους εργασίας. Νομίζω ότι τέτοιοι κλάδοι, όπως και κλάδοι σαν τόσο των τηλεπικοινωνιών, που είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος αυτή τη στιγμή που απασχολεί νέο κόσμο, των νέων τεχνολογιών, είναι κλάδοι οι οποίοι πρέπει αρχιμένα να μπουν στην ατζέντα ως κλάδοι μέσα στους οποίους θα γίνει με βάρος μια παρέμβαση των δυνάμεων της ριζοσπαστικής, επαναστατικής, αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Παράλληλα, νομίζω ότι χρειάζεται και μια σταδιακή διαμόρφωση για όλα τα εγχειρήματα της προσπάθειας κτλ. Στη δημόσια σφαίρα κάποιων συμπυκνωμένων νεανικών ετοιμάτων. Και λέω συμπυκνωμένων νεανικών ετοιμάτων όχι ακριβώς για να πω ότι χρειάζεται η απόλυτη χάρτα των ετοιμάτων όλων των χώρων, όλων των υποκατηγοριών κτλ. Αλλά χρειάζεται πραγματικά να γίνει μια συμπύκνωση η οποία να είναι κρίσιμη με όρους διεκδίκησης. Και οι άξονες είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι καθαρό ότι η νέα γενιά, όλα τα κομμάτια στο εσωτερικό της, παλεύουν για 3-4 συγκεκριμένα πράγματα πάνω στις 3-4 συγκεκριμένους άξονες. Μισθολογικά παλεύουν για μια αύξηση του εργατικού του μισθού, η οποία είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή, με όρους διαβίωσης. Παλεύουν με μέτωπο απέναντι στην απλήρωτη και στην επισφαλή εργασία. Τρίτον, παλεύουν για πιο ανοιχτές προϋποθέσεις στα εκδόματα ενεργείας. Και τέταρτον, που συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα, για πολύ φθηνότερη ζωή για τη νέα γενιά. Και εκεί μπαίνει και το κομμάτι και της μετακίνησης και όλες τις κουβέντες που μπορεί να έχει ανοίξει και γύρω από τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ.
Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη ανασχόληση και με το περίφημο νέο επιστημονικό δυναμικό που είναι και στο target group του περίφημου brain drain. Εκεί πέρα, και δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ σε αυτό, υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει αναδιάρθρωση σε διάφορα ελεύθερα επαγγέλματα. Αναδύονται δεύτερες ταχύτητες μέσα σε κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών. Αναδύονται δεύτερες ταχύτητες εργαζομένων οι οποίοι ακριβώς επειδή αναπτύσσουν μια εργασιακή πρακτική πολύ πιο κοντά στην εργασιακή πρακτική, στο είδος εργασιακής πρακτικής μισθωτής απασχόλησης, με όλο το βάρος του ιδιωτικού δικαιώματος που ασκείται πάνω τους, με όλη τη μειωμένη αυτενέργεια κτλ. Και τις μειωμένες αποδοχές, μπορούν να αναπτύξουν μια συνείδηση εργαζομένου στους χώρους αυτούς, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με έναν ειδικό τρόπο. Και τέλος, χρειάζεται μια παρέμβαση, το έκτο σημείο χρειάζεται μια παρέμβαση στους χώρους εκπαίδευσης, όπως π.χ. στα πανεπιστήμια, η οποία αναβάζει με έναν έντονο τρόπο πραγματικά το ζήτημα της εργασιακής προοπτικής. Με έναν δυτό τρόπο, αφενός κατοχύρωσης επαγγελματικής στα πλαίσια των τίτλων σπουδών, η οποία είναι απαραίτητος όρος και προϋπόθεση προκειμένου να υπάρχουν καλύτερες θέσεις μάχης από την επαύριο μέσα στους χώρους εργασίας, αλλά και όντως με μεγαλύτερη σύνδεση των ίδιων των φοιτητικών συλλόγων και των φοιτητών με τους αντίστοιχους κλάδους, υγειονομικούς, δικηγόρους, μηχανικούς και από κοινού πάλι για τα εργασιακά αιτήματα ήδη από το φοιτητικό κομμάτι. Επειδή βλέπω ότι έχω εξαντλήσει και το χρόνο, νομίζω ότι αυτά είναι σίγουρα αναγκαία και επαρκή και τόσα είπα εγώ και όσα είπε ο προηγούμενος σύντροφος, προκειμένου να ανοίξει τουλάχιστον από μια τέτοια κουβέντα. Με επίγνωση ότι το πολιτικό ζητούμενο από την πλευρά μας είναι πραγματικά να χτυπήσουμε αυτή τη στιγμή σε μια επαρκή φλέβα θυμού, οργής, ανάμεικτη με φόβο και ανασφάλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη γενιά μας. Έχω βαθιά πίστη ότι καλούμαστε να ξεκλειδώσουμε μια δυναμική η οποία προϋπάρχει και το βλέπω αυτό στην πάρα πολύ διευρυμένη απογοήτευση αλλά και αγανάκτηση μαζί. Και είναι σαφές ότι η δουλειά μας αυτή είναι να μπορέσει να γίνει η οργή μια κίνηση πραγματική η οποία να αλλάζει από την επαύριο την καθημερινότητα. Και πρέπει να είναι επίσης σαφές ότι η δουλειά μας είναι επίσης αυτή η οργή να γίνει λιγότερο ή περισσότερο μια αντικαταλυστική κριτική της ίδιας της πολιτικής, της κοινωνίας και της εργασίας. Και γιατί όχι, μια αντικαταλυστική κριτική στην τέχνη τους, στον έρωτά τους και στο ίδιο το σύστημά τους. Αυτά.